Ταξιδεύουμε στο Δήμο Αριστοτέλη και συγκεκριμένα στην Ιερισσό και στην Ουρανούπολη. Μαθαίνουμε την τέχνη του καραβομαραγκού, μια σπουδαία παράδοση στην Ιερισσό που έρχεται από το παρελθόν και χαρακτηρίζει την περιοχή ακόμη και σήμερα στο παρόν. Γνωρίζουμε τον επιβλητικό πύργο της Ουρανούπολης, ένα από τα ατιμαλφή του Δήμου Αριστοτέλη που ουσιαστικά αποτυπώνει την αγιορείτικη κληρονομιά του τόπου. Ας γνωρίσουμε όμως πρώτα τα Καρνάγια. Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα αλλά και με την ιστορία του τόπου είναι η καραβομαραγκή της Ιερισσού. Ο δρόμος προς το λιμάνι είναι ο δρόμος προς τα Καρνάγια και παράλληλα των αναμνήσεων από την αυπηγική ιστορία της περιοχής. Τεχνίτες που δούλευαν από μικρά παιδιά, δίπλα στον παππού και τον πατέρα τους και με το μεράκι τους δημιουργούσαν ξύλινα σκαριά αριστούργηματα. Το σκάφος πέφτει με ορμή στη θάλασσα και σαλπάρι για να συνεχίσει να ταξιδεύει τους τουρίστες της παραλίας Διαμάντια της χώρας μας. Οι καραβομαραγκοί της Ιερισσού έβαλαν όλοι τους την τέχνη και παρέδωσαν ένα άρτιο σκαρί που θα διασχίζει με ασφάλεια τις ελληνικές θάλασσες. Δουλεύουν τα σκάφη προσεκτικά, επισκευάζουν οποιαδήποτε φθορά έχει δημιουργήσει η αλμύρα της θάλασσας, συντηρούν τη γάστρα του σκάφους από διαρροές, επισκευάζουν ξύλινα τιμόνια και κουπαστές. Η δουλειά των καραβομαραγκών δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Για τους αναπομείναντες καραβομαραγκούς της Ιερισσού είναι όλη τους η ζωή. Πήρα τις βάσεις από τον παππού. Δούλεψα γύρω στα 12 χρόνια με τον πατέρα μου, 15 κανονικά. Και όσο δουλεύαμε, προχωρούσε η δουλειά, αλλάζαν τα πράγματα. Πήρα και άλλες εμπειρίες. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι κατασκευαστής ξύλινων σκαφών και ανέλκυση καθέλκυση επισκευή σκαφών. Στα φημισμένα Καρνάγια της Ιερισσού, που σήμερα είναι μόλις δύο, οι καραβομαραγκοί προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την τέχνη που κληρονόμησαν από τους παππούδες τους. Την περιοχή είναι δύο. Αυτό το Καρνάγιο που είμαστε. Πόσα ήταν πριν? Ήτανε τέσσερα. Για να μην χαθεί εδώ το μέρος, πήραμε και αυτό το ναυπηγείο και εδώ το έχουμε κάνει ανέλκυση καθέλκυση επισκευή. Και το παππού, το ναυπηγείο και τον μπαμπά το έχουμε κάνει κατασκευαστική. Σε ένα άλλο Καρνάγιο δουλεύεται ένα άλλο κοψοτέχνημα. Το ξύλο κατεργάζεται και απαιτεί δεκάδες ώρες δουλειάς για να δείξει το σκάφος την αξία του στη θάλασσα. Το ξεκινάς από έναν κορμό, να το κάνεις φέτες και να κάθεσαι να το σχεδιάζεις. Ο παππούς έβγαζε χνάρι για κάθε σκάφος. Έχουν αυτά τα χνάρια, δεν τα βγάζεις αν δεν γνωρίζεις. Δεν υπάρχει σχολή ναυπηγού, υπάρχει σχολή ναυπηγού μάλλον, αλλά μόνο στη θεωρία και στον υπολογιστή. Στα δύο Καρνάγια της Ιερισσού, με τη μεγάλη παράδοση, καταλήγουν σκάφη για επισκευές ή ενδιαφερόμενοι για κατασκευές από όλη την Ελλάδα. Δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή του Συγκητικού Κόλπου, δηλαδή κάνουμε ταξίδια από Ουρανούπολη προς Άγιο Όρος και προς Βουρμπουρού και Άγιο Νικόλαο. Εδώ ερχόμαστε κάθε χρόνο μόλις τελειώσει η σεζόν, δηλαδή τέλος Οκτωβρίου περίπου, ερχόμαστε εδώ στο ναυπηγείο. Παραμένει το σκάφος έξω επειδή δεν δουλεύει όλο το χειμώνα, γίνονται οι απαραίτητες επισκευές και στις αρχές Μαΐου είμαστε έτοιμοι για να ξαναξεκινήσουμε πάλι την τουριστική σεζόν. Ο Δήμος Αριστοτέλη έχει φροντίσει να δικτυωθεί μάλιστα με άλλες περιοχές όπως τη Σικελία και την Κορσική που έχουν ανάλογες ναυπηγικές ιστορίες με αφορμή τα Καρνάγια της Ιερισσού. Μια εξαιρετική λοιπόν συγκυρία που και σαν εικόνα είναι πολύ όμορφη και νομίζω ότι αποτελεί στοιχείο του DNA αυτής της περιοχής. Οι νέοι δεν τους αρέσει πολύ η θάλασσα, ας πούμε. Πιο πολύ το έχουν γυρίσει στον αλλιευτικό τουρισμό ή στον τουρισμό. Και δεν έχουν από πίσω συνέχεια. Κλείνουν τα ναυπηγεία. Θα μπορέσει να το κρατήσετε στο Εγώ όσο είμαι γερός θα το κρατάω το επάγγελμα. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αν δεν τα αγαπάς αυτό δεν το κάνεις. Είναι βαριά δουλειά. Όσο αντέχω. Όσο αντέχω. Ο πιο πρόσφατος κατοικήσιμος πύργος Χαλκιδικής είναι αυτός της Ουρανούπολης. Για περισσότερα από 50 χρόνια είχε ενίκους δύο Αυστραλούς που αγάπησαν τον τόπο και εγκαταστάθηκαν εκεί προσφέροντας βοήθεια στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
Ο πύργος με την επιβλητική του παρουσία αποτελούσε πάντα κεντρικό σημείο αναφοράς για το σύγχρονο οικισμό της Ουρανούπολης. Επιβλητικός και αγέροχος με θέα το Άγιο Όρος και την Αμουγιανή. Δεσπόζει στην παραλία του προσφυγικού οικισμού της Ουρανούπολης ο πύργος της Κυράς, όπως τον ονομάζουν οι ντόπιοι. Στο μοναδικό έως πρόσφατα κατοικημένο πύργο της Χαλκιδικής, η ιστορία παραμένει ζωντανή μέσα από τα ευρήματα των ανασκαφών από Άθωνα, Ιερισσό, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγιά, Παλαιοχώρη και Σιδηροκάφσια. Είναι ένας πύργος μετοχιακός, δηλαδή είναι ένα κτίριο που ανήκει στα μετοχιακά κτίρια του μετοχίου, ανήκει δηλαδή, του μετοχίου προσφόριων της Μονής Πατοπεδίου. Σε αυτό που, το κτίριο που είμαστε αποτελείται από τον κυρίω πύργο, από τον Μπαρμπακά, δηλαδή τμήμα του περιβόλου του πύργου και από τον Αρσανά. Ο πύργος στερεώθηκε και αποκαταστάθηκε από τη 10η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων, στη διάρκεια των οποίων αναγνωρίστηκαν και αναδείχθηκαν οι κύριες ιστορικές φάσεις του πύργου. Ολόκληρο το ξύλινο εσωτερικό του πύργου ανήκουν στην ανακατασκευή του 19ου αιώνα, η οποία φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε το 1862. Πριν από το 1344 έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχε δηλαδή ο πύργος, τον 14ο αιώνα, ενώ κάπου τον 19ο αιώνα έχουμε ενδείξεις ότι έχει υποστεί κάποιες φθορές και έγιναν οι πρώτες επισκευές. Κάποια ευρήματα από το νεκροταφείο έτσι αποταφές στη Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής, στις οποίες ταφές βρέθηκαν έτσι αξιόλογα κοσμήματα παλαιοχριστιανικής περίοδου, αλλά και πολλά αγκεία και νομίσματα. Δεκάδες ευρήματα από την προϊστορική και κλασική ρωμαϊκή περίοδο έως και την περίοδο του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας εκτίθεται στην έκθεση που φιλοξενείται στο ισόγειο του πύργου. Τη λέμε πόντσα, είναι ένα μαχαιρικό σκεύος που βρέθηκε στην Αρναία, έτσι είναι διακοσμημένος σκεύος περίπου τον 12ο αιώνα, μαγειρικό. Ο πύργος της Ουρανούπολης, ο πύργος του Προσφορείου, ένα από τα τιμαλφή του Δήμου μας, που ουσιαστικά αποτυπώνει την αγιορείτικη κληρονομιά αυτού του τόπου. Ένα δώρο των Βατοπεδινών στην περιοχή που πραγματικά αποτελεί σημείο αναφοράς εδώ και πολλές δεκαετίες για τον τόπο μας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία να παραμένει ανοιχτό, μιας και αποτελεί κοιτίδα πραγματική πολιτιστική. Τελευταίοι ένοικοι του πύργου ήταν ένα ζευγάρι Αυστραλών. Αυτή συγγραφέας και αυτός δημοσιογράφος εγκαταστάθηκαν στον πύργο του Προσφορείου, προσφέροντας βοήθεια στους πρόσφυγες Μικράς Ασίας της Ουρανούπολης. Εδώ πέρα εκτελήσονταν η καθημερινή του ζωή, το καθιστικό τους, η γραφομηχανή της κυρίας Λόκο που έκανε πρόσφατα ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο. Και εδώ πέρα ήταν ο πυρήνας όπου διαμόρφωνε και το ανθρωπιστικό έργο το οποίο πρόσφερε στην περιοχή, που είναι πολύ μεγάλης αξίας. Μεγάλη ήταν η συμβολή του στη δημιουργία των υφαντών. Εδώ πέρα είναι το κέντρο που έφτιαχνε τα υπέροχα χειροκίνητα χαλιά της, το οποίο είναι διάσημο πλέον σε όλο τον κόσμο, που ταξιδεύουν σε διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό και φτιάχνουν μεγάλης εκτίμησης από το κοινό. Ο πύργος είναι ξανά επισκέψιμος για το κοινό από το 2020, καθώς παρέμεινε κλειστός για 9 χρόνια.